Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Καλλιτεχνικό Σχολείο πραγματοποίησαν σήμερα στις 8 το πρωί γονείς και μαθητές της δεύτερης τάξης του γυμνασίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάργηση της συγκεκριμένης τάξης λόγω μικρού αριθμού μαθητών. Η αντίδραση γονέων και μαθητών συνεχίστηκε λίγο αργότερα στο γραφείο του Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι τελικά η δεύτερη τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου δεν πρόκειται τελικά να λειτουργήσει με τα παιδιά να επιστρέφουν στα γυμνάσια στα οποία φοιτούσαν την περασμένη χρονιά. Λοιπόν, ο λόγος που είμαστε εδώ είναι γιατί θέλουμε να μην καταργηθεί η Β'. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτό το σχολείο το αγαπάμε και είμαστε και οι πρώτοι και οι πιο τολμηροί που το επιλέξαμε και θέλει τόλμη αυτό για να το κάνεις. Και τέλος πάντων, αν την καταργήσουν τελικά τη Β', μας τα ακυρώνουν όλα και μας γιώνουν. Οπότε ελπίζουμε να σταθούμε τυχεροί και να κρατήσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι άδικο δηλαδή να διώξουν τη Β' γυμνασίου, διότι θα είμαστε πάρα πολύ πίσω σε όλα τα μαθήματα και θα χρειαστεί να κάνουμε φροντιστήρια, αλλά και ακόμα και με αυτά δεν θα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και κάναμε φιλίες εδώ, κάναμε μια νέα αρχή εδώ, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα και να φύγουμε. Αυτό που κάνει το Υπουργείο είναι πάρα πολύ άδικο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Αυτοί μας έστειλαν εδώ και τώρα θα μας φέρουν πίσω στα επόμενα από το σχολείο. Σήμερα είμαστε εδώ όλοι οι γονείς μαζεμένοι για να συμπαρασταθούμε στα παιδιά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάμε. Είναι σχεδόν εγκληματικό να περνάνε αυτό το πράγμα τα παιδιά μας, αυτή την πολύ άσχημη συναισθηματική κατάσταση. Μας διώχνουν από το σχολείο. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είμαστε εδώ προσπαθώντας να δώσουμε ένα μήνυμα ισχυρό προς τα κάτω ότι δεν είμαστε νούμερα και δεν μπορεί τα όνειρα αυτών των παιδιών να τα μετράνε με το ευρώ και αλλού να είναι γενναιόδοροι σε μια εποχή που ξέρουμε όλοι τι γίνεται. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Γνωρίζουν όλοι, το έχουμε πει παντού, ότι το Καλλιτεχνικό είναι μοναδικό. Δεν έχουν εναλλακτική, δεν έχουμε την εναλλακτική να πάμε σε άλλο σχολείο. Εγκρίνουν ολιγομελή τμήματα αλλού και εδώ δεν μας το εγκρίνουν όταν είναι το μοναδικό στη Δυτική Μακεδονία. Έχω φέρει και τα δυο μου παιδιά εδώ, από τα τρία που έχω. Θερμά θα παρακαλούσα να πρετανεύσει η λογική, να αφήσουν στην άκρη τις μικρότητες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και μας έχουν κρεμάσει. Τα παιδιά δεν χρωστάνε τίποτα, ούτε και εμείς φυσικά. Έχουν ανακατευτεί οι ζωές μας εκεί που είχαμε βάλει μια ωραία σειρά. Είναι κρίμα, είναι άδικο. Δεν ξέρω πώς θα βγούμε από αυτή την περιπέτεια. Εύχομαι το αποτέλεσμα να είναι αίσιο. Αυτό θα ήταν συμφέρον όλων. Όλων. Τα παιδιά δεν χρωστάνε τίποτα. Είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα. Έχουμε στηρίξει το Καλλιτεχνικό με όλη μας τη δύναμη, με όλα μας τα μέσα. Όπως μπορεί ο καθένας και είναι ένα στολίδι για την πόλη. Είναι κρίμα να το εκθέτουν έτσι. Είναι σαφές τι σκοπεύουν να κάνουν και τι θέλουν να κάνουν το Υπουργείο, η Υπηρεσιακή, δεν ξέρω εγώ ποιος, αλλά είναι σαφές ότι πρόσφατα τροποποιήθηκε και ένα νομοσχέδιο για το μπούλινγκ. Το είπε πολύ σωστά και ένας άλλος γονέας. Το μπούλινγκ δεν είναι από παιδιά σε παιδιά και μόνο ο σχολικός εφοβισμός. Σχολικός εφοβισμός είναι και αυτό που γίνεται σήμερα στα παιδιά μας. Δεν μπορεί μετά από 50 ημέρες να διώχνουν τα παιδιά από το σχολείο της επιλογής τους, το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης, που δεν είναι μόνο Κοζάνης, είναι όλης της περιφέρειας. Εδώ, από εδώ ξεκινάει ο καλλιτεχνικός ιστός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Είναι σαφή αυτά που ζητάμε από τον Υπουργό και από τους υπηρεσιακούς. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ή να δώσει το δικαίωμα στο Διευθυντή να κάνει κατατακτήρες τον Οκτώβριο ή να παραμείνει ως έχει η Β' τάξη μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς για να κάνει κατατακτήρες μετά στη Γ' τάξη. Δεν μπορεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να ανοίγουν σχολεία με ολιγομελή τμήματα για Πακιστανούς, Ινδούς, Σύριους και τα λοιπά, τα γνωρίζουμε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δεν συζητάμε για ακριτικές περιοχές και να κλείνουν ολιγομελές τμήμα, το οποίο από επιλογή τους είναι ολιγομελές. Ήταν επιλογή τους να έρθουν εδώ, μας έφεραν εδώ, με τις ευλογίες ήρθαμε, όχι από μόνοι μας, και τώρα μας διώχνουν. Μιλάμε για προχειρότητα, για επιπολαιότητα,
αρνούμε να το δεχτούμε αυτό. Δεν πρόκειται να τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Είναι ντροπή. Παίζουν με παιδικές ψυχές, με την παιδική ψυχολογία.